Το Castle Rock Festival έρχεται κοντά μας και το χειμώνα με μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Ήδη από την Δευτέρα και μέχρι την 5η 30 Νοεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής εκτίθενται έργα ζωγραφικής της Βασιλικής Σιαταρά και της Ελένης Βλαχοθανάση, καθώς και 3D paintings του Γιώργου Σίσκα. Αύριο 5η στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του πολυχώρου Δημήτρης Χατζής θα γίνει η προβολή του αφιερώματος στους Beatles με τον Γιώργο Γάκη και την Παρασκευή, την ίδια ώρα, θα προβληθεί η ιστορία του ροκ με τον Γιώργο Γάκη και τους Troublemakers. Μια jam night βραδιά με μουσικά συγκροτήματα της πόλης διοργανώνεται το Σάββατο στις 8.30, ενώ παράλληλα θα γίνει και η επίσημη προβολή των trailers του 5ου Castle Rock Festival. Για τις εκδηλώσεις μίλησαν ο Γιώργος Γάκης και ο Σύμβουλος για Θέματα Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, Χρήστος Παπαδόπουλος. 25, 26, 27, 5η Παρασκευή και Σάββατο, δράσεις του Castle Rock Festival, κάποια πράγματα που χρωστούσαμε λοιπόν από τις μέρες του φεστιβάλ, τις οποίες πιστεύω ότι όλοι τις διασκεδάσαμε και επειδή θέλουμε να έχουμε και συνέχεια, εκθέσεις λοιπόν ζωγραφικής της Βασιλικής Σιαταρά, της Ελένης Βλαχοθανάση, του Γιώργου Σίσκα, με rock πορτρέτα, οι οποίες ήδη είναι σε λειτουργία από τις 6 έως τις 10 το βράδυ. Εκθέσεις rock t-shirts από τον Κώστα, τον Γούλα και τον Γκλένο του Ζιγούρη. Και αντίστοιχα την 5η 25 στις 8.30 στο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτριος Χατζής θα μεταδοθεί ένα live streaming που είχαμε κάνει εδώ στο Πνευματικό Κέντρο με την ιστορία των Beatles. Και σας καλούμε όλους να παρακολουθήσετε αυτή την προβολή. Την επόμενη μέρα, 26, Παρασκευή, αντίστοιχα θα μεταδοθεί για πρώτη φορά, πρώτη προβολή, η ιστορία του rock, όμως, που είναι παιγμένη live με τους Troublemakers εδώ, πάλι στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, με προβολές επίσης ταυτόχρονες, θα τα δείτε όλα και νομίζω θα σας αρέσουν. Ενώ το Σάββατο 26 θα παρουσιάσουμε επίσημα τα τρέιλερ του Castle Rock Festival, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε και για του χρόνου, για να μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε και να το ενδυναμώσουμε, πάλι μέσα στο χώρο του Δημήτριος Χατζής. Και θα ακολουθήσει αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας ένα jam, δηλαδή μια μουσική συνέβρεση πολλών μουσικών που συμμετείχαν στο Castle Rock Festival και όχι μόνο. Το Castle Rock λοιπόν είναι εδώ και πιστεύουμε ότι θα είναι εδώ και του χρόνου ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε κάτι ακόμη δυνατότερο, αν και αυτό που καταφέραμε και φέτος και πέρυσι, ειδικά για τα δεδομένα, ήταν υπεράνω και ήταν μια μεγάλη πρωτοπορία όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και δεδομένα του εξωτερικού. Φυσικά λόγω των καταστάσεων είμαστε αναγκασμένοι να κρατήσουμε όλα τα μέτρα και αυτό δυστυχώς αποκλεί κάποιους φίλους από το να μπουν μέσα στο χώρο, γιατί θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε και όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας και σας περιμένουμε όλους λοιπόν. 5η, 8.30 προβολή ιστορίας των Beatles, Παρασκευή η ιστορία του rock από τους Troublemakers σε προβολή και το Σάββατο ελάτε να δείτε τα επίσημα trailer του φεστιβάλ που θα παίξουν και στο YouTube από εκεί και μετά, να τα δείτε και στη μεγάλη οθόνη και μία μουσική συνέβρεση όλων των μουσικών του Castle Rock. Σας περιμένουμε. Από την πλευρά του Πνευματικού Κέντρου είμαστε και εμείς ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμε ξανά το Castle Rock. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες θα δείτε στην διάρκεια της εβδομάδος. Είναι πολύ σημαντικές διότι ο σκοπός μας είναι να δυναμώσουμε και άλλο το Castle Rock, να μην είναι δηλαδή μόνο οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, αλλά να συνεχίζονται με μικροδράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτή λοιπόν η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε εκθέσεις, διαδικτυακές προβολές, αλλά και ζωντανές συναυλίες και μας δείχνει το δρόμο για το μέλλον, μας δείχνει το δρόμο για αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή να έχουμε πάντα
το Castle Rock και τις δράσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Κατά τη διάρκεια και της αρχή των αρχών του 2022 θα δούμε και άλλα, είτε τα οποία είτε θα είναι κάτω από την ομπρέλα του Castle Rock, είτε θα είναι και μεμονωμένα. Θέλουμε να λειτουργήσουμε με εκδηλώσεις και ως γέφυρα προς το Castle Rock της επόμενης χρονιάς. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και συμπληρωματικά από μία άποψη, αλλά και αυτόνομα, και την όλη ιδέα του Castle Rock πιστεύω ότι όλες αυτές οι δράσεις θα την κάνουν ακόμα μεγαλύτερη. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει αγαπηθεί από τους κατοίκους της πόλης και ευτυχώς βλέπουμε να ξεφεύγει και να αρχίζει πλέον να προσελκύει και θεατές από άλλες πόλεις, τόσο κοντινές στα Γιάννενα όσο και από ακόμα μακρύτερα. Το Castle Rock λοιπόν είναι εδώ, το πραγματικό κέντρο είναι εδώ και θα συνεχίσουμε έτσι με ακόμα περισσότερα τους αμέσως, και αυτή τη εβδομάδα αλλά και τους αμέσως προσεγγείς μήνες.